Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο κλίμα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Θα συζητήσουμε με τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Φεύγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Η κατάσταση είναι ζωφερή. Δεν είναι καθόλου καλή για την πλειοψηφία της κοινωνίας μας. Σε αυτές τις συνθήκες έχει τον έλεγχο η κυβέρνηση. Γιατί η αντιπολίτευση καταλογίζει, καταγγέλει μάλλον σχροκέρδια. Κάποιοι λέει κερδίζουν πάνω στον πόνο των πολιτών. Η κυβέρνηση έχει τον έλεγχο. Να σας πω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν διενεργηθεί τουλάχιστον 3.500 έλεγχοι. Και είχαν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούσαν τα 500.000 ευρώ. Ναι. Συν το πρόστιμο το οποίο είχαμε και σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που ξεπερνούσε σε 600.000 ευρώ. Άρα συνεπώς οι έλεγχοι γίνονται. Καλά, προφανώς όμως αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι τηλεθεατές ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι επιχειρήσεις. Τότε η μισή Ελλάδα θα πρέπει να ελέγχει την υπόλοιπη μισή. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ο στόχος της είναι αφενός να βοηθήσει οικονομικά όσους το έχουν ανάγκη μέσω των γνωστών πολιτικών που έχουν εξαγγελθεί. Αφετέρου, να μην υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδια στην κοινωνία. Κάτι το οποίο θα πρέπει, κυρία Παλίου, να το αντιληφθούν και οι επιχειρηματίες, γιατί είδαμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όπου σε γενικές γραμμές ο επιχειρηματικός κόσμος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Επέδειξε την υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη εκείνη, επιβραβεύτηκαν και από τους καταναλωτές, γιατί το 2021 έκλεισε με σημαντική αύξηση του τζίρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Άρα, συνεπώς, νομίζω την ίδια υπευθυνότητα και αλληλεγγύη θα πρέπει να επιδείξουν και τώρα. Το 1,5 δις όμως που πρωταγωνιστεί η ΔΕΗ σε αυτή την σχολοκέρδη, βεβαίως έχει απαντήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, περιμένει τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ. Έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τα υπερκέρδη όλων των εταιριών ενέργειας, είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι η υπόλοιπη πάροχη ενέργειας, ναι, το 90% θα δεσμευτεί και θα αποδοθεί στους πολίτες. Έχουν ανακοινωθεί και μέτρα 4 δις, το επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός, για την ανακούφιση των πολιτών. Δεν είναι όμως ικανά να απορροφήσουν το όλο πρόβλημα αυτή την ώρα, κύριε Φεύγα. Προφανώς κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δούμε την ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε, δεν μπορεί να απορροφήσει το 100% της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Και άλλωστε, κύριε Παλίου, είχαμε πει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, τα πρώτα μέτρα τα οποία ανακοινώσουμε, να θυμίσουμε, ήταν το Σεπτέμβριο του 2021, από τη Θεσσαλονίκη, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αν και ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να απορροφήσει το σύνολο της αύξησης του ενεργειακού κόστου. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε είτε νέους φόρους, τους οποίους θα έπρεπε να επιβάλλουμε στους πολίτες, προκειμένου να καλυφθεί αυτή η επιδότηση του ενεργειακού κόστου, θα έπρεπε να βγούμε να δανειστούμε αυτά τα χρήματα στις αγορές, σε μια εποχή όπου το χρήμα κοστίζει ακριβά λόγω της παγκόσμιας αναταραχής στην παγκόσμια οικονομία. Και βέβαια, νομίζω ότι και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή δεν θέλουν η χώρα μας να φτάσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γιατί το τι σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός, το έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 2010 με τα μνημόνια, με την επιτροπία, τις εποπτείες. Γι' αυτό δεν μειώνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα που το έχουν κάνει, λέει, η αντιπολίτευση σε άλλες 11 χώρες. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι μια ειδική περίπτωση. Αφενός η χώρα μας επέλεξε μια άλλη στρατηγική να επιδοτήσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, να διευρύνει τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, να δώσουμε τα Χριστούγεννα το επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους, από το να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημαίνει ότι θα έπρεπε να βρούμε τα χρήματα αυτά που θα λείπαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ή να περικόψουμε δαπάνες από την υγεία μέσα στη φάση της πανδημίας ή από την εκπαίδευση ή από άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής. Άρα, συνεπώς, το ξέρει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το θέμα. Ναι. Ξέρει ότι αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα μπορούσαμε να επιδοτήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο ή όλο όσο ανέφερα πριν. Ξέρει ότι για να βρούμε τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα λείψουν, είτε θα πρέπει να επιβάλλουμε νέους φόρους, άρα συνεπώς μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
και κρατάς τον ένφια, δεν τον μειώνεις ή αυξάνεις τον ένφια για να βρεις και να κλείσεις την τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό, είτε θα έπρεπε να βγούμε να δανειστούμε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Με πολύ υψηλά επιτόκια αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής στην οικονομία. Άρα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία κρύβει η αξιωματική αντιπολίτευση στους Έλληνες πολίτες. Στέκεται σε ένα πόλι που ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστο και σε μένα τον ίδιο ακούγεται πολύ ευχάριστο να πούμε ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δεν μας λέει τι κρύβεται πίσω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και μπροστά στο ενδεχόμενο μιας επιστημιστικής κρίσης, όλοι καταλαβαίνουμε, όπως και η κυβέρνηση, ότι επιτακτική κρίνεται η ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ακούμε και τους αγρότες να λένε ότι αυτά είναι ψίχουλα. Το κόστος παραγωγής είναι υπέρογκο. Το κόστος παραγωγής όντως έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως είναι δύσκολες οι στιγμές για τους Έλληνες αγρότες. Έχει δοθεί βοήθεια όμως από την ελληνική κυβέρνηση στο βαθμό που θα μπορούσε να δοθεί. Mm. Παρατηρούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, όπως κάναμε και κατά τη διάρκεια κυρία Παλιού της πανδημίας, όπου βλέπαμε ποια είναι η εξέλιξη της πανδημίας και αναλόγως χρηματοδοτούσαμε την ελληνική αγορά, αναγκαστικά, γιατί δεν ξέρουμε εδώ πέρα πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα χρήματα τώρα. Υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. Υπάρχουν τα ταμιακά διαθέσιμα, αλλά πρέπει να κρατάμε, να το πούμε πολύ απλά, μια καβάντζα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, να μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη μεσαία τάξη, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια ακριβώς του πολέμου και πόσο θα διαρκήσει όλη αυτή η κρίση. Και πού θα φτάσουν αυτές οι επιπτώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φεύγα, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.